Από θαύμα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Όπω φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε ο αντένα, σε ανίποπτο χρόνο κατέπεσε μέρο τη οροφή στον καρδιολογικό θάλαμο που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του νοσηλευτήριου. Σύμφωνα με πληροφορίε, το περιστατικό συνέβη γύρω στι 2 το απόγευμα και, ενώ τη δεδομένη στιγμή, εντό του θαλάμου βρίσκονταν τρει ασθενεί. Το κομμάτι από το ψευδοτάβανο έπεσε ευτυχώ μεταξύ δύο κρεβατιών και ω εκ τούτου δεν σημειώθηκε κανένα τραυματισμό. Ωστόσο, όπω φαίνεται και στα πλάνα, το πάτωμα γέμισε νερό, ενώ βράχηκαν και μερικά από τα κρεβάτια των ασθενών. Οι ασθενεί εξήλθαν από το δωμάτιο και ανέμεναν στο διάδρομο μέχρι να μεταφερθούν σε άλλο θάλαμο, ενώ ένα εκ των τριών έλαβε εξητήριο. Σύμφωνα με τον ΟΚΙΠΗ, η πτώση μέρου τη οροφή οφείλεται σε διαρροή στην ταράτσα του νοσοκομείου. Έπεσε ένα μικρό μέρο τη ψευδοοροφή σε ένα δωμάτιο όπου λόγω τη διαρροή μαζεύτηκε νερό. Το δωμάτιο απομονώθηκε, κλείθηκαν οι τεχνικέ υπηρεσίε και επιλήφθηκαν τη κατάσταση. Σύμφωνα πάντω με τον ΟΚΙΠΗ, είχαν αρχίσει έργα ανανέωση τη μόνωση τη οροφή του νοσοκομείου, αλλά σταμάτησαν λόγω βροχών και θα συνεχιστούν τι επόμενε μέρε.